Παναγιώτατε, μακαριότατοι, εκλεκτοί καλεσμένοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στην Αθήνα, στη δεύτερη διεθνή διάσκεψη για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή. Και μαθαίνω ότι αυτή η δεύτερη διάσκεψη έχει στεθεί με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς ήδη από τις συμμετοχές που έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη διάσκεψη, καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν μια όριμη και αναγκαία πρωτοβουλία. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν ξεπεράσει τις 400 συμμετοχές από τις 150 την προηγούμενη φορά, πράγμα που φανερώνει ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών, που αποτελεί και απόδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη διαχρονική κουλτούρα του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ενεργού συμμετοχής της χώρας μας στην επίλυση παγκόσμιων και περιφερειακών κρίσεων. Αυτή την κουλτούρα, άλλωστε, θα έλεγα ότι επιτάσσει και η ίδια ιστορία της Ελλάδας, αλλά και του ελληνισμού ευρύτερα. Ο μεγάλος πολιτισμός μας, που διαμορφώθηκε στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, με ακτινοβολία πολύ πιο πέρα και πολύ πιο έξω από τα σύνορά μας, ο σημαντικός ιστορικός ρόλος των ελληνικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, που αποτέλεσαν πάντοτε οι κοινότητες, οι ελληνικές δυνάμεις εξυγχρονισμού και δημιουργίας όπου και αν βρέθηκαν, η δύναμή μας στον τουρισμό και την ναυτιλία, οι εμπειρίες μας στη σύγχρονη εποχή, ως λαός που βίωσε την προσφυγιά και τη μετανάστευση και διέπρεψε με μια δυναμική ομογένεια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, η επιμονή μας ταυτόχρονα σε αξίες, στις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως αποδείξαμε με την προσφυγική κρίση, όπου η Ελλάδα σήκωσε το βάρος σχεδόν ολόκληρης ανθρωπότητας στις πλάτες της, και βέβαια η καθημερινή προσπάθειά μας να προστατέψουμε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της δικής μας κοινωνίας με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητά μας αποτελεί σταθερά η άσκηση μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η οποία μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την κρίσιμη γεωπολιτική μας θέση, αλλά να την αξιοποιούμε όχι μόνο βεβαίως για να προασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να προασπίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και για να προωθούμε αυτές τις σημαντικές μας πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, τη σταθερότητα, το διάλογο, να ανοίγουμε διάβλους επικοινωνίας, αμβλύνοντας με την παρέμβασή μας παραδοσιακές και νέες αντιθέσεις. Η παρέμβαση αυτή πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα περίοδο, κατά την οποία δυστυχώς οι συγκρούσεις και τα φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας, μυσαλλοδοξίας και θρησκευτικού φανατισμού, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, εντείνονται. Και η θρησκεία ή η διαφορετική πολιτισμική παράδοση χρησιμοποιούνται πολλές φορές ως όχημα και ως άλοθη για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, για την βία, για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την περιθωριοποίηση των θεσμών και την αποδυνάμωση της δημοκρατίας. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν περιορίζονται μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά αγγίζουν όλο ένα και περισσότερο και τις δυτικές κοινωνίες και την Ευρώπη, τον πυρήνα της Ευρώπης θα έλεγα, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει σιωπηρή ή απούσα και δεν μένει σιωπηρή και απούσα. Όπως οι Έλληνες διαχρονικά δεν μπορούσαν να μείνουν σιωπηλοί, γνωρίζοντας πόσο τα λάθη των διεθνών επεμβάσεων θα κόστιζαν στη Μέση Ανατολή. Είμαστε η μόνη χώρα
που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήμασταν και είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζήσαμε και ζούμε τις συνέπειες συγκρούσεων μέσω της προσφυγικής κρίσης. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η διατήρηση του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλουραλισμού στη Μέση Ανατολή για το μέλλον της Ευρώπης. Αλλά και το αντίστροφο θα έλεγα. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι η Ευρώπη να συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής με αποφασιστικότητα, αλλά και στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών αξιών. Όχι όμως επαναλαμβάνοντας, και θέλω να το τονίσω αυτό, τα λάθη του παρελθόντος, αλλά ανοίγοντας νέους δρόμους φιλίας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι λοιπόν εδώ, στην κοιτίδα της δημοκρατίας και του διαλόγου, στην Αθήνα, στον τόπο άλλωστε που γέννησε τη δημοκρατία, έχουμε εγκαθιδρύσει αυτό το κέντρο για τον θρησκευτικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή, το οποίο ιδρύθηκε σε συνέχεια της πρώτης διάσκεψης, για να λειτουργήσει ως θεσμός παρακολούθησης των εξελίξεων, καταγραφής προβλημάτων σε θέματα θρησκευτικού και πολιτιστικού πλουραλισμού, καθώς και παρουσίασης συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινηθήκαμε ως Ελλάδα, αναπτύσσοντας και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Ο Υπουργός, ο Νίκος Κοντζιάς, είπε πολύ καλά λόγια για μένα, αλλά θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια είναι μια συλλογική προσπάθεια και πιστεύω ότι στο βάθος, αν και ο κοινοβουλευτισμός έχει ανάγκη τον αντίλογο και την αντιπαράθεση, αλλά πιστεύω ότι στο βάθος η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων του τόπου αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια και αυτή την μεγάλη και ουσιαστική ευάθυνση της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η διαρκής πια σύνοδος των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με σημαντικές χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές φορές αυτές οι τριγωνικές συνεργασίες έχουν σαν βασικό άξονα την Ελλάδα και την Κύπρο με άλλες σημαντικές χώρες της περιοχής. Είχαμε αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη στη Ρόδο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Το φόρουμ των αρχαίων πολιτισμών που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Αθήνα και θα συνεχιστεί και σε άλλες σημαντικές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Στηρίζουμε παράλληλα με όλες μας τις δυνάμεις την αντιμετώπιση του θρησκευτικού εξτρεμισμού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πρόθεση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας και παλεύουμε ώστε αυτό να γίνει υπόθεση του συνόλου της διεθνούς κοινότητας. Γι' αυτό και μέσα από τον ενεργό ρόλο και τη δράση μας σε όλα τα διεθνή φόρα ενθαρρύνουμε την ανάληψη δραστικών, διπλωματικών και οικονομικών πρωτοβουλειών σε αυτή την κατεύθυνση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην δεύτερη διεθνή διάσκεψη για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή και να ευχηθώ τόσο εργασίες όσο και οι ευλογίες σας να πιάσουν τόπο και να αποδώσουν σημαντικούς καρπούς. Όχι μόνο θεωρητικούς καρπούς, τους έχουμε ανάγκη, αλλά και πρακτικούς καρπούς, διότι η ειρήνη, η σταθερότητα, ο διάλογος είναι αναγκαιότητα για την περιοχή μας και θα ήταν ευχής έργων να γίνει πράξη το συντομότερο δυνατό για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό των πολιτισμών μας, των λαών που διαβιούν σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του πλανήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.